Σήμερα Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2021. Ξεχάσαμε λοιπόν τι εποχή είναι, γιατί ο καιρός έχει φτιάξει και ήρθαμε εδώ στο ρέμα Υφανέτ, στην Τούμπα. Μία μικρή πράσινη εστία αμφιβίων μέσα στην πόλη για να δούμε τι γίνεται. Πίσω είναι η βρύση, τρέχει, είμαι εδώ με τον Βασίλη την Μπρεγκίτα. Κίνηση ακούτε πίσω. Όχι πολύ γιατί εδώ είναι στενά. Και ξεκινάμε να ψάχνουμε. Να το και το δεύτερο σπόνδυλο που βρήκαμε με πριν δύο γιοσκόλικες μικρούς εδώ, Ταντόνια Σοουερμπάι, τροπιδωτός γυμνοσάλιαγκας, ο πιο κοινός μέσα στη Θεσσαλονίκη αλλά και στο Χορτιάτη τον έχουμε βρει. Μικρούλι ακόμα, γίνονται 4 εκατοστά σίγουρα. Τεράστιος γιοσκόλικας, σίγουρα 15 εκατοστά όταν ήταν απλωμένος, τώρα μαζεύτηκε και τώρα θα ξαναπλωθεί κάτω από το βράχο, ήταν μεγάλος, έπρεπε να το δείξουμε. Σε μέγεθος κουλικόφιδου σίγουρα. Αυτό εδώ είναι, χωρίζεται σε τμήματα. Μέσα έχει ένα περίπλοκο μυϊκό σύστημα για να πλώνεται, να μαζεύεται και να γυρίζει. Το κεφάλι ήταν από εδώ. Από εδώ τρώει, μυρίζει και διαλέγει την τροφή του. Σε αυτό εδώ το φούσκωμα είναι ένα παραγωγή, το εδώ αποθηκεύει τα αυγά. Και το πίσω μέρος, αν κοπεί, μπορεί να ξαναβγεί. Και έτσι επιβιώνει. Αν δεχτεί επίθεση, γιατί πολλές φορές τις βρίσκουμε μισοτρυπωμένους. Αν πάει κάτι να τους ξεκολλήσει, να τους ξετρυπώσει, κάνει αυτό το πράγμα. Έχει πολύ δύναμη. Τροφή για διάφορα αμφίβια. Σίγουρα ένας μεγάλος πελοφύλαξ θα μπορούσε να φάει αυτό το γιασκόλικα, γιατί είναι μακρύς αλλά πλάτος δεν έχει, τον ρουφάει σαν μακαρονάκι και κάποιος φρύνος ίσως, και σίγουρα θα έχει πολλούς εδώ. Μοιάζει με το είδος στο ρέμα της Τούμπας, μπορεί και να βγάλω φωτογραφία, δεν ξέρω μαύρο άτομα να μου πουν ποιο είδος είναι, όπως με τα μυριάποδα που βρίσκω πλέον, αλλά θα προσπαθήσω να μάθω γιατί είναι μεγάλο είδος. Δείτε εδώ λοιπόν, άπειροι τρίτωνες. Οι τρίτωνες έχουν βγει, εδώ μπροστά έχει σίγουρα 5, έχει πάρα πολλούς παντού. Έχουν βγει για αναπαραγωγή. Για αυτούς η χρονιά ξεκινάει από τώρα, η νέα τους χρονιά. Το μισό χρόνο είναι σε χερσαία φάση και το καλοκαίρι αδρανοποιούνται μέσα στη γη και τους ψυχρούς μήνες μεταναβαίνουν στο νερό, περνούν από μια ελαφριά μεταμόρφωση, η ουρά τους πλαταίνει, γίνεται πτερίγιο, τους βλέπετε και ζουν στην υδρόβια τους φάση. Τώρα αναπαράγονται. Ζευγαρώνουν, τα αρσενικά κυνηγούν τα θηλυκά, τα αρσενικά ανταγωνίζονται μεταξύ τους, γενικώς είναι δραστήριοι. Όλο το χειμώνα, από τέλη Δεκεμβρίου μέχρι και άνοιξη, Μάρτιο-Απρίλιο, Μάιο αρχίζουν να λιγοστεύουν και να φεύγουν από το νερό. Και μένουν τότε μόνο οι γυρίνες τους μέσα. Lissotriton graecus λοιπόν, ο ελληνικός κοινός τρίτωνας, είναι παντού. Είναι το πιο κοντινό μέρος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που μπορούμε να βρούμε αυτό το είδος. Πολύ άριθμο εδώ, αναπαράγεται κάθε χρόνο, ανενόκλητο. Είναι μικρά σαλαμανδροειδή, πολύ όμορφα. Η πιο μικρή τρίτωνας που έχουμε, αλλά πιο κοινή. Απίστευτο, να το σκεφτείτε λίγο. Σε ένα τέτοιο υποβαθμισμένο μέρος και να ζουν τόσο καλά και τόσο πολύ. Βλέπετε εδώ λοιπόν, έχουμε πιάσει 4 άτομα, Lissotriton graecus, κοινός τρίτωνας. Δύο μεγάλα, κοντά στα 10 εκατοστά, δύο μικρά, σχεδόν το μισό. Όλα είναι αρσενικά. Τώρα ξεκινούν την αναπαραγωγή και πρώτα μεταναστεύουν στο νερό τα αρσενικά. Έχει και θηλυκά, αλλά γενικώς μας φεύγουν. Έχει πολύ λάσπη και πεσμένα φύλλα και κρύβονται εκεί. Να βλέπετε πως είναι από κοντά, έχουν λίγο δέρμα σε σχέση με άλλους τρίτωνες που έχουμε, είναι πιο λίγο το δέρμα τους και όταν μπαίνουν στο νερό ακόμα πιο πολύ, και κάθετα πεπλατισμένη ουρά σαν πτερίγιο, το οποίο αναπτύσσεται όταν μπαίνουν στο νερό. Στη στεριά, άμα πάτε σε δύο Herping πριν που έχουμε κάνει, τρία τον Οκτώβριο, θα δείτε έναν τρίτωνα σε χερσαία φάση που δεν έχει τέτοια ουρά. Είναι αρσενικά, έχουν πιο έντονα χρώματα, πιο έντονη αντίθεση ανάμεσα στις κοιλίδες και στο φόντο, και ένα πολύ μικρό λοφείο. Αναπτύσσουν αυτό το διαφανές λοφείο. Εμάς μας φαίνεται μικρό, αλλά για το μέγεθός τους φαίνεται αρκετά μεγάλο και είναι διακριτικό του αρσενικού. Το θηλυκό δεν το έχει. Τα θηλυκά γενικώς είναι πιο ανοιχτό χρώμα, έχουν λιγότερη αντίθεση. Αυτά είναι αρσενικά. Από κάτω είναι πορτοκαλί. Και από πάνω είναι αυτό το καφέ, λαδί χρώμα της παραλλαγής. Και τώρα ζουν στο νερό, θα ζήσουν και κάποιους μήνες στο νερό. Τα θηλυκά θα πληθύνουν σιγά σιγά, θα έρθουν και θηλυκά να γεννήσουν. Δεν γεννούν μια φορά όπως είναι οι φρύνοι, είναι όπως κάποιοι άλλοι βάτραχοι που γεννούν πολλές φορές μέσα στο χειμώνα. Μερικές εκατοντάδες αυγά, συνήθως θα τυλίγουν σε φύλλα. Συνήθως πράσινα, αλλά και σε ξερά μέσα στο νερό, σε άπια φύλλα και τα τυλίγουν ανάμεσα στα κλαδιά σε φύλλα και μετά βγαίνουν οι γυρίνοι την άνοιξη. Αυτή εδώ είναι λοιπόν. Ιδιαίτερα ζώα. Πολλοί κόσμοι δεν τα γνωρίζει γιατί ούτε κάνουν κάποιον ήχο, ούτε εμφανίζονται, είναι πολύ κρυπτικά. Αλλά άμα έχεις παρατηρητικότητα τα βρίσκεις. Λείπουν βέβαια από τα πολύ χαμηλά υψόμετρα, δεν ανέχονται υπερβολικές θερμοκρασίες. Όπως όλες οι σαλαμάνδρες θέλουν δροσιά. Γι' αυτό το καλοκαίρι είναι σχεδόν ανύπαρκτα, κρύβονται πάρα πολύ καλά. Τρέφονται με διάφορα μικρά σπόνδυλα μέσα στο νερό.
τα οποία πιάνουν με αναρρόφηση όπως και άλλες σαλαμάνδρες στο νερό. Πλησιάζουν πολύ κοντά και μετά ανοίγουν απότομα το στόμα και η αρνητική πίεση που δημιουργείται το τραβάει μέσα. Ενώ όταν είναι ξηρά, είναι εντελώς διαφορετικά. Πιάνουν την τροφή με τη γλώσσα, όπως και οι σαλαμάνδρες. Ιδιαίτερο αμφίβιο, κάνει αντίστροφη μεταμόρφωση. Γεννιέται ως γυρίνος στο νερό, ως προνύμφη, μετά βγαίνει στη στεριά ως χερσαίο μικρό. Και όταν φτάνει σε αναπαρκογική ηλικία, σε 2 χρόνια περίπου το συγκεκριμένο είδος, μισό χρόνο βρίσκεται στο νερό, όπως τον βλέπετε τώρα, και μισό χρόνο σε χερσαία φάση. Δείτε όμως πως είναι από κοντά. Λίο δέρμα, κάθε τη γουρά σαν πτερίγιο και από κάτω πορτοκαλί. Αυτό ήθελα να δείξω πιο πολύ. Δεν έχει πολύ μεγάλη ταχύτητα, τρέχουν απότομα για λίγο στο νερό και μετά ξανακρύβονται. Στη στεριά δεν είναι γρήγορα. Εκρίνουν τοξίνες αν απειληθούν. Έβγαλε αυτός, για να δω. Όχι, δεν μυρίζει τοξίνες ακόμα. Δεν είναι επικίνδυνο για μας με μια απλή επαφή. Βλέπετε ότι είναι αμφίβιο, δεν έχει νύχια στα δάχτυλά του, δεν έχει φωλίδες, δεν είναι σαύρα καθόλου. Το σώμα του είναι λεπτό, δεν έχει πλευρά που αγκαλιάζουν το σώμα, δεν έχει θώρακα όπως τα αμνιωτά, όπως είναι οι σαύρες στα θηλαστικά. Έχει πολύ κοντά πλευρά, δίπλα στη μοντελική στήλη μόνο. Και μπροστά έχει 4 δάχτυλα, πίσω 5. Όπως σχεδόν όλα τα αμφίβια. Και το κεφάλι το βλέπετε είναι πιο πλατή, είναι ξεκάθαρα αμφίβιο. Έδωσα και στην Μπριγίτα εδώ το τρίτωνάκι. Δεν είναι η πρώτη φορά που το πιάνεις, αλλά... Πρώτη φορά στη χερσαία φάση. Στη χερσαία φάση πρώτη φορά το πιάνεις. Τώρα στην υδρόβια. Αυτός είναι. Σαν ψάρι. Σαν ψάρι είναι. Τρέχει. Σαν ταξιολότλ που ξέρεις. Θες να το πάρω να το βάλουμε πάλι μέσα. Να το. Έκανε ήχο πριν μας έκανε. Τον βάζουμε λοιπόν μέσα μαζί με τους άλλους. Δεν κάνουν ήχο. Νάτος. Ακούσατε, άμα ακούσατε, ακούσατε. Αυτός είναι ο ήχος άμυνας που κάνουν όταν ενοχλούνται. Είναι από τα λίγα σαλαμανδροειδή που παράγουν ήχο. Και τώρα θα διαλέξουμε ένα μεγάλο και φωτογραφία, αντιπροσωπευτικό από κοντά και θα τους αφήσουμε μέσα. Εδώ βλέπετε ένα ενήλικο, ίσως θηλυκό, είναι πιο ανοιχτόχρωμο, δεν έχει χνηλωθεί ακόμα. Το οποίο μεταβαίνει από τη χερσαία φάση στην υδρόβια. Το πετύχαμε στη μέση. Η ουρά του δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη σε πτερίγιο. Το δέρμα του είναι κάπως πιο σκληρό και το βρήκαμε στα ριχά ανάμεσα σε πέτρες. Τώρα σιγά σιγά οι αναπαραγωγικές ορμόνες θα του αλλάξουν τη μορφολογία, θα γίνει πιο μαλακό το δέρμα, θα γίνει όπως εκείνα που είδαμε. Δεν θα θέλει να βγει από το νερό, αλλάζει και η συμπεριφορά του. Θα είναι σαν ψάρι μέσα. Τώρα είναι κάπου στη μέση. Αλλά ετοιμάζεται για αναπαραγωγή. Να το ένα ακόμα, μάλλον θηλυκό, σε μεταβατική φάση επίσης. Βλέπετε και πόσο πιο παχύ είναι σε σχέση με τα περισσότερα που βρίσκαμε. Η ουρά του ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί, αλλά ήταν στο νερό. Νάτος και ο βαλτοβάτραχος εδώ, ο Pelophylax kurtmuelleri. Είχε 2 πριν, είχε ένα καφέ αυτόν εδώ και έναν όμορφο πράσινο που κρύφτηκε. Έχει. Βγαίνει εδώ, όταν έχει ζέστη, δεν έχουν χειμώνα απόλυτα όπως πιστεύει πολλοί κόσμος. Άμα οι θερμοκρασίες είναι κατάλληλες, θα βγουν και το χειμώνα έξω κανονικά. Και πριν, άμα το ακούσατε, κόαζε σε προηγούμενο μέρος, λίγο πιο πριν. Και δίπλα του είχε τρίτωνα. Νάτος και ο πράσινος που δεν έφυγε και πολύ μακριά. Παντού τρίτωνες, ζείτε. Αναπηδούν μερικές φορές, κάνουν και μπλουπ, ακούγονται. Όταν είναι ακίνητοι είναι σαν κλαδάκια. Έχουν καμουφλάζ. Όταν κινούνται, φαίνονται καλύτερα. Πάρα πολύ. Και βράδυ υπάρχει αυτή η δραστηριότητα, αλλά και τη μέρα. Τώρα στην υδρόβια φάση δραστηριοποιούνται όλο το 24ωρο. Εντάξει, άλλες φορές κουράζονται, άλλες φορές κινούνται. Όταν είναι στη χερσαία είναι σχεδόν αποκλειστικά νυκτόβοι. Έβαλα το χέρι λοιπόν κάτω από τα κλαδιά, μέσα στην υγρή άμμο, στο ρηχό νερό και νάτος ο τρίτωνας. Πιο σκούρος από τους άλλους και ο συγκεκριμένος έχει βγάλει και τοξίνη. Μυρίζει σαν καμένο λάστιχο, κάπως έτσι. Οι τρίτωνες που έχουμε στην Ευρώπη δεν είναι ιδιαίτερα τοξικοί. Βέβαια, άμα τους πιάσουμε δεν είναι τίποτα. Είναι μόνο για τα ζώα που τους τρώνε, εμείς δεν τους τρώμε. Για τους γλύφουμε, άρα δεν υπάρχει θέμα. Αλλά κάποιοι άλλοι τρίτωνες σε κάποια άλλα μέρη του κόσμου παράγουν τετροδοτοξίνη σε μεγάλες ποσότητες. Ίσως και αυτοί να παράγουν λίγο. Αλλά κάποιοι στην Αμερική έτσι είναι ιδιαίτερα τοξικοί. Εννοείται εντελώς ακίνδυνο για εμάς. Νάτος και ένας λιθόβιος, λιθόμπιους, μάλλον φορφικάτους. Έχω λασπωμένα χέρια, κάτω από πέτρα την έβγαλα. Είναι μικρή 40 ποδαρούσα, ανήκει στα λιθόβιόμορφα, σε άλλη τάξη.
δεν είναι επικίνδυνη για μας. Καλά, και την κοινή τη 44, τη μεγάλη έχω μάθει να την πιάνω, την έχετε δει πόσες φορές. Αλλά αυτή έχει δηλητήριο, αλλά οι δαγκάνες είναι μικροσκοπικές. Είναι μόνο για να πιάνει πάρα πολύ μικρά έντομα. Ζει κάτω από πέτρες. Το πολύ γίνεται μέχρι 5 εκατοστά. Εδώ βλέπετε ένα επιβεβαιωμένο θηλυκό. Δεν φέρει λοφείο, είναι μεγάλο και είναι πάρα πολύ φουσκωμένο. Γιατί κουβαλάει αυγά. Σε λίγο θα γεννήσει. Δείτε διαφορά από αυτά που βρίσκαμε έως τώρα. Έτοιμη για αναπαραγωγή. Και αρκετά μεγάλο. Είναι 10 εκατοστά, θα είναι τόσο. Πολύ όμορφο, πολύ υγιές, πολύ παχουλό. Καλή του τύχη να γεννήσει. Να διατηρηθεί ο πληθυσμός σε αυτό εδώ το ευαίσθητο και διαταραγμένο περιβάλλον. Ήρθαμε εδώ λοιπόν στο πάρκο Ανθοκομικής. Είμαστε στην αρχή του καναλιού. Τέσσερις κοκκινομάγουλες ανατελώνες ήδη από την αρχή. Εδώ είναι και το πιο ρηχό μέρος, ζεστιάνεται πιο εύκολα. Τρακέμπι σκρίπτα λοιπόν. Αμερικάνικες κοκκινομάγουλες, ξέρετε αυτές που ρίξαν σε αυτό το κανάλι εγώ παλιά. Και μάλιστα δύο προσπαθούσαν να ζευγαρώσουν. Όταν λέμε δεν υπάρχει πλήρης χειμώνας, ισχύει. Όποτε έχει ζέστη, διακόπτουν τα ερπεντάκια, τα αμφίβια, την άρκη και δραστηριοποιούνται κανονικά ή σχεδόν κανονικά τουλάχιστον. Νάτι και μια αντιπροσωπευτική κιτρινομάγουλη νεροχελώνα, Trachemys scripta, μεγάλο θηλυκό, βαρύ, δείτε και από κάτω. Τα νύχια της είναι και πιο μικρά, το καβούκι πιο ίσιο, η ουρά πιο μικρή, είναι θηλυκό. Κάπως πιο νοχελική και επειδή είναι νύχτα και επειδή είναι χειμώνας, δραστηριοποιούνται εντάξει, αλλά δεν είναι όπως το καλοκαίρι που είναι στην κανονική τους δραστηριότητα, κινούνται πιο γρήγορα, τρώνε. Έχω επιχειρήσει να τις θέσω αυτές τις μέρες, δεν έχουν φάει. Κάπου εδώ βρήκα ένα μικρό χτυπηματάκι, από εδώ είναι. Πολύ παλιά, έτσι ένα βαθουλωματάκι, δεν είναι κάποιο πρόβλημα. Και να τι, δεν είναι και πολύ φιλική, πάει να δαγκώσει καμιά φορά, αλλά γενικώς είναι από τις πιο. Α, κάθεται εντάξει. Είναι ασφαλή σχετικά. Άλλες ανοίγουν στρώμα αμέσως. Έχει να κάνει και με την έκθεσή τους στους ανθρώπους, αυτές που ήταν πρώην κατοικίδια πιο πολύ καιρό, γιατί έτσι δυστυχώς κατέληξαν όλες αυτές εδώ. Είναι πιο ήσυχες και με το χαρακτήρα της καθεμίας. Ωραία χελώνα, καλή. Σε σχέση με αυτές που έχει εδώ στον πάρκο, θα βρούμε και χτυπημένες, θα βρούμε και δαγκωμένες. Αυτή είναι αρκετά καλά. Βλέπετε μια μικρούλα κιτρινομάγουλη. Κοκκινομάγουλη. Κοκκινομάγουλη, ναι. Μήπως είναι υβρίδιο. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Έχει κόκκινα μάγουλα από εδώ. Κόκκινα μάγουλα από κάτω, κίτρινη. Είναι μια Trachemys scripta, είναι. Δεν θα είναι πάνω από 11 εκατοστά. Η οποία δυστυχώς έχει πρόβλημα. Θέλω να το δείτε αυτό γιατί είναι σημαντικό και για τις χελώνες σε αιχμαλωσία. Εδώ βλέπετε έχει κοπεί το πρώτο δάχτυλο το πάνω στο δεξιπόδι γιατί μάλλον κάπου πιάστηκε ή μπορεί να δέχτηκε επίθεση από κάποια μεγάλη. Έχουμε πει εδώ έχει υπερπληθυσμό το μέρος. Έχουν ρίξει πάρα πολλές χελώνες. Δεν είναι καλό ούτε για τις ίδιες. Και τώρα προσπαθήσα να τη χτυπήσω πίσω ελαφρά για να βγάλει το κεφάλι πιο εύκολα. Δείτε εδώ. Έχει μόλυνση στο αυτί. Έχει ένα απόστημα στο αυτί, στο αριστερό αυτί. Αυτό το φούσκωμα το κόκκινο, σαν δεύτερο κεφαλάκι. Αυτό είναι πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα για αυτές τις χελώνες. Είναι πολύ ανθεκτικές, αλλά μπορεί να πάθουν τέτοια προβλήματα συνήθως σε κακή ποιότητα νερού. Κάποτε κι εγώ που ήμουν μικρός και είχα κάνει αυτό το λάθος, χωρίς να ξέρω, όπως και πολλοί άλλοι, και είχαμε τέτοιες χελώνες. Η τελευταία μου χελώνα είχε πάθει αυτό. Και δεν ξέρω αν έζησε ή αν πέθανε. Ήταν η τελευταία που είχα, την είχαμε αφήσει σε αυτό ακριβώς το μέρος και εδώ παλιά. Δεν είναι ίδια, σίγουρα εκείνη τα πιο μεγάλη. Από αυτό ή γίνονται καλά ή γενικεύεται η μόλυνση και έχουν προβλήματα. Στην αρχή μπορεί να έχουν συνδυσορροπία, πρόβλημα επειδή είναι σε αυτή αυτό και μπορεί και να πεθάνουν από αυτό. Αυτή φαίνεται να έχει καλό βάρος και αυτό μένει πολύ καιρό γιατί το πίον των ερπετών είναι στερεοποιημένο και δεν φεύγει εύκολα. Αλλά μπορεί να φύγει, αλλιώς θα πεθάνει από αυτό. Μια κασαρίδα εδώ λοιπόν. Ίσως να είναι και κόκκινος δρομέας, Red Runner, μπλάτα λατεράλης. Δεν ξέρω, μοιάζει πάρα πολύ, την κρατάω για σίγουρη ταυτοποίηση γιατί αυτές οι κασαρίδες είναι σπάνιες εδώ. Δεν είναι τόσο πολύ είδος που ζει στα σπίτια. Αν και σε κάποια μέρη του κόσμου πιο ζεστά ζει, γενικώς είναι διαφορετικές. Δεν κολλάνε σε λίγες επιφάνειες για να φύγουν, αλλά είναι γρήγορες. Όμως είναι τροφή ερπετών. Θα μπορούσε να προέρχεται και από αυτές που έριχναν τις χελώνες και κάποιες καμιά φορά έφευγαν στη στεριά. Για να δούμε. Ενδιαφέρον. Φτάσαμε λοιπόν στο πάρκο HANTH και ξεκινάει το έπος των πρασινόφρυνων, Bufotes viridis. Ο μοναδικός πληθυσμός μέσα στη Θεσσαλονίκη, μικρός, άγνωστος και υγιής πληθυσμός. Θα δούμε πάρα πολλούς. Εδώ λοιπόν έχει ένα μικρό, το πρώτο, μάλλον φέτος έχει μεταμορφωθεί και έχει μεγαλώσει. Λίγο φούσκωσε με αέρα, έβγαλε και τοξίνες. Ίσως αρσενικό, αλλά ακόμα δεν είναι σίγουρο. Δείτε όμως πόσο αδύνατο είναι. Και λόγω χειμώνα, αλλά πιστεύω και επειδή
μπήκε σε βαθύ φρεάτη, όπου δεν έχει εύκολες εισόδους όπως άλλα που μπαινοβγαίνουν. Και ίσως να έχει πρόβλημα, αν και εδώ, τώρα που πιάνω, σαν να έχει τροφή. Κάτι έχει φάει, άρα μάλλον δεν είναι και τόσο αβοήθητο όσο λέμε. Γιατί έχει και καλώδια εκεί που μπορούν αυτά, όταν είναι βρεγμένα, να πιαστούν και να ανεβούν. Δείτε πόσο λεπτό είναι. Να τους. Και ζωηρό είναι, εντάξει. Να το αφήσουμε κάπου αλλού για καλό και για κακό, να βρει τροφή πιο εύκολα. Αλλά μάλλον ξέρει που πάει, δεν είναι όπως το υπέθεσα στην αρχή. Τώρα το χειμώνα δεν ξοδεύουν και πολλή ενέργεια και να δυνατήσουν δεν πειράζει. Την άνοιξη πρέπει να αρχίσουν να τρώνε. Τότε είναι το σημαντικό. Θα παρευρεθεί στη μέση περίοδο αναπαραγωγή, όταν δεν θα τρώνε σχεδόν καθόλου. Το έχουμε δει και τον Απρίλιο, έχουμε βίντεο, είδατε πόσα δύνατα είναι. Κάποια τρώγανε, αλλά λίγα. Και αφού τελειώσει η αναπαραγωγή, θα βγουν έξω, τότε θα αρχίσουν να τρώνε πολύ. Πάμε να βρούμε κι άλλους. Ο πρώτος λοιπόν αυτός. Ένα σίγουρο φετινό κοκαλιάρικο, δείτε τι πέρασε. Ήταν και σε βαθιά τρυπούλα. Αλλά μπαίνουν, βγαίνουν, έτσι δεν είναι. Άρα μάλλον είναι μικρό και δεν βγαίνουν πολύ για τροφή τα μικρά, γιατί τώρα κάνει λίγο κρύο. Ενώ τα μεγαλύτερα, άμα δείτε, είναι πολύ πιο παχιά και μερικά έχουν και στο στομάχι του τροφή. Αυτό δεν έχει τίποτα. Αλλά τοξίνες έβγαλε μόλις το πειράξαμε και είναι έτοιμο και να φύγει. Δεν είναι πάνω από 3 εκατοστά. Έχει μια ράχνη πάνω του. Ας το τεινάξουμε λίγο. Εδώ βλέπετε τη λίμνη του πάρκου που έχει αρχίσει να γεμίζει από τις βροχές. Την άνοιξη όμως έχει πιο πολύ νερό, τώρα δεν ξέρω, όπως είπαμε, ακριβώς τις διαδρομές που παίρνει το νερό για να έρθει εδώ. Σίγουρα έρχεται από τις βροχές, αλλά ίσως να προσθέτουν και λίγο. Και την άνοιξη θα γίνει εδώ πάρτι αναπαραγωγής. Θα μαζευτούν όλοι οι φρύνοι, θα κουάζουν τα αρσενικά, θα οικονομικούν τα θηλυκά, θα έχει πολύ δραστηριότητα. Ακόμα δεν είναι εποχή. Έχει λίγα σπουδάρια μέσα, όχι τέλη καλοκαιριού. Έχουν μαζεύει πολλά. Έχει και κάποια φύλλα σάπια από τα δέντρα που μπλουτίζουν το νερό και προετοιμάζουν το έδαφος για την ανάπτυξη των κυρίων. Την άνοιξη θα δούμε εδώ την κυρία. Οπότε θα είναι ωραία. Τώρα βρισκόμαστε στην αναμονή. Λοιπόν, τέσσερα θηλυκά πρασινόφρυνοι εδώ, Bufotes viridis. Δύο δείξαμε πιο πριν, άλλα δύο μικρά που δεν δείξαμε, άρα συνολικά 8 βρήκαμε, 6 δείχνουμε. Δείτε τα εδώ μεγάλα, κρυμμένα και τα τέσσερα. Αυτή εδώ είναι από τα πιο μεγάλα και έχει φάει και κάτι λίγο. Πολύ όμορφα. Τα θηλυκά δεν είναι τόσο πράσινα, είναι πιο λαδί και έχουν πιο έντονες αντιθέσεις στα σχέδια με το φόντο. Γι' αυτό μου αρέσουν και πιο πολύ. Άλλες αρέσουν πιο πολύ τα αρσενικά, αλλά τα θηλυκά θυμίζουν ψηφιδωτό. Σαν μοσαϊκά είναι, νάτι. Δείτε και αυτήν. Έχει φουσκώσει λίγο, επειδή την ενοχλήσαμε. Δύο. Και αυτά εδώ έχουν μαζευτεί εδώ. Τι κάνουνε, νάτα. Αυτή είναι πιο λεπτή, η πιο ζωηρή. Και αυτή εδώ πιστεύω είναι πιο ωραία και πιο μεγάλη. Νάτα. Α, και αυτή πάνε αυτή. Δείτε. Αυτός είναι ο πρασινόφρυνος λοιπόν. Αυτή ήταν γύρω σε 7 εκατοστά. Κοκκόδες δέρμα, είναι βάτραχος προσαρμοσμένος για τη στεριά, τον βλέπετε, δεν έχει μεμβράνες στα δάχτυλα. Και εδώ πίσω από τα μάτια είναι αυτοί οι παρότιοι αδένες, τα μακρόστινα σαν φασολάκια που παράγουν τοξίνη αν το ζώο απειληθεί. Αυτοί δεν μας βγάλαν ιδιαίτερα, νομίζω αυτοί λίγο έχει βγάλει, γενικώς αυτοί δεν μας βγάλαν όπως οι προηγούμενοι που ήταν πιο μικροί. Να, έτσι κινείται αργά. Εννοείται και αυτά κίνδυνα σε μια απλή επαφή με το δέρμα, είναι πρόβλημα μόνο για όσα ζώα τους τρώνε και δεν έχουν ανθεκτικότητα στις τοξίνες, όπως διάφορα πουλιά, θηλαστικά. Κάποια άλλα ζώα τους τρώνε κανονικά, όπως τα νερόφυδα, έχουν ανοσία, μπορούν να τους φάνε. Ευτυχώς εδώ στο πάρκο, παρόλο που έχει γάτες, οι φρύνοι αυτοί δεν έχουν θέμα, γιατί έχουν αυτές τις τοξίνες και οι γάτες τους αποφεύγουν, δεν τους τρώνε. Αυτό είναι καλό, γιατί γενικώς οι γάτες κατασπαράζουν την άγρια ζωή, είναι γνωστό. Αλλά οι φρύνοι εδώ είναι ασφαλείς, παρόλο που είναι σχεδόν στο κέντρο της πόλης, γιατί δεν τους πειράζουν πολύ, ότι οι άνθρωποι είναι μικρά ζώα που παίρνουν απαρατήρητα. Έχουν καλό πληθυσμό, έχουν τόπο αναπαραγωγής ευτυχώς. Έχουν τροφή, είναι μια χαρά. Πολύ όμορφα φρυνάκια όλα. Κάποια θα βγουν φωτογραφία από αυτά. Έχω πάρα πολλές φωτογραφίες από αυτό το μέρος, δεν τους βγάλω όλους. Πλέον τους έχουμε συνηθίσει πάντα όταν έρχεσαι εδώ βρίσκεις. Αλλά τα πιο εξαιρετικά τα βγάζω. Νάτι λοιπόν εδώ, Μπριγκίτα, σε δίνω. Πίσω. Πάρτε. Νομίζω αυτή είναι που βρίσκουμε και άλλες φορές, αλλά εντάξει τώρα δεν είμαι σίγουρος, μου φαίνεται πιο μεγάλη. Μην την κλείνεις, δεν φεύγει. Τεράστια. Μεσαία. Δεν θυμάσαι τη μεγάλη που είχαμε βρει τότε, 24 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, Σεπτέμβριο σήμερα. Πηγαίναμε στο. Γιατί το μέγεθος σου αλλάζει το χειμώνα, ίδιο μένει. Έχει λίγο πηγαίναμε... τροφή. Του λέγαμε πάμε στο Pride για να βρούμε τους φρύνους. Εδώ που ερχόμασταν για φρύνους και έτυχε να έχει. Αυτή έχει λίπος, δείτε την. Ζωήρωσε κι αυτή.
Τώρα με το φως θέλει μάλλον να μπει μέσα. Τι βάλουμε μέσα και τους νόπες και τα άλλα. Τα άλλα τα βάλαμε μέσα λοιπόν. Βάζω και αυτήν. Όπως ήτανε. Και μπήκε στην ασφάλεια. Άλλα τρία λοιπόν φρυνάκια. Και φτάνουμε στα πόσα. 11. Το όριό μας άλλες φορές. Δείτε εδώ. 9 όμως είδατε. Αυτό είναι, νομίζω είναι το τελικό αυτό. Ναι, δείτε πόσο παχουλό είναι, έχει φάει καλά για όλο το χειμώνα. Όμορφα χρώματα, νάτι. Αυτό εδώ τώρα έχει χρώματα, αλλά είναι αρσενικό, ακούτε και ήχο που κάνει. Ήχος ενόχλησης είναι αυτός φυσικά. Και τα θηλυκά ενδέχεται να κάνουν κάποιον ήχο, αλλά όχι τόσο έντονο και τον ακούμε σπάνια. Αρσενικό θηλυκό, εδώ βρίσκουμε πολλές φορές σε συσχετισμό αρσενικό θηλυκό, δεν ξέρω γιατί. Και ένα μικρούλι φετινό που όμως έφαγε. Είναι λεπτό, αλλά δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Έφαγε κανονικά. Και θα τα αφήσουμε και αυτά μέσα. Να το ένα μικρούλι, 12. Φτάσαμε στους 12 φρύνους. Που και αυτό πριν είχε φουσκώσει με αέρα για άμυνα, τώρα ξεφούσκωσε. Δεν ξέρω αν αρσενικό θηλυκό, ίσως να είναι μικρό αρσενικό, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Να το. 3 εκατοστά, ίσως και 4. Μπορεί να είναι και έτοιμο για αναπαραγωγή όμως. Δεν φαίνεται μεγαλωμένο φέτος και τον Απρίλιο, Μάρτιο θα δούμε πότε θα ξεκινήσει η περίοδος. Θα δείτε ότι και μικρά, άμα πάτε και στο βίντεο Απριλίου 2021 τώρα, θα δείτε μικρά αρσενικά 4 εκατοστά να προσπαθούν να γνωμοποιήσουν τεράστια θηλυκά. Μην νομίζω ότι είναι μικρό δηλαδή σε τέτοιο μαγείρεμα, μπορεί να είναι και ανήλικο. Και λοιπόν δείτε εδώ ένα γίγαντα τώρα, ένα τεράστιο θηλυκό. Σημαντικό είναι ότι και τον πληθυσμό, γιατί γεννάει και πολλά αυγά. Όσο πιο μεγάλο είναι, τόσο πιο πολλά γεννάει. Πολύ μεγάλο. Μπουφότες, βίριντις, είτε εδώ κεφάλι, πλατή. Ό,τι έντομο περνάει από μπροστά της, αυτό το τρώει. Ωραία σχέδια, ζωντανό, ψηφιδωτό. Δεν έχει φοβηθεί καθόλου. Λίγο φούσκωσε μόνο πριν. Το ξύνι δεν μας έβγαλε. Δείτε όμως μια ανομαλία που έχει συγκεκριμένη σε σχέση με άλλους. Αυτός εδώ είναι ο ένας αδένας της τοξίνης εδώ, ο παρότιος. Και ο αριστερός από εδώ έχει μια προέκταση πίσω. Είναι πιο μεγάλο, σαν διπλό. Εδώ τελειώνει. Σαν δύο μαζί κάπως. Μάλλον γεννήθηκε έτσι. Δεν φαίνεται να είναι τραυματισμένη. Δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Φαίνεται ότι τρώει καλά. Είναι παχουλή. Και δεν είναι και πολύ γρήγορη. Όπως λέμε, οι φρύνοι εδώ έχουν δύο ψυχολογίες βασικά. Είναι αυτοί οι φρύνοι που πετάγονται με το παραμικρό και τρέχουν. Με την ψυχολογία, πώς τη λέμε, Μπρογκίτα. Άφησέ με. Και την άλλη ψυχολογία, πιάστε με. Που δεν φαίνεται να αντιστέκονται και κάθονται. Γιατί γνωρίζουν ότι έχουν και μια δεύτερη άμυνα στο τέλος. Και έτσι δεν είναι τόσο γρήγορα όπως άλλα βατράχια. Δεν χρειάζεται. Άτες. Αυτή θα βγει φωτογραφία οπωσδήποτε. Λοιπόν, να δω και ένα άδειο κέλυφος από Helix Lucorum Salingari. Το μαλάκι εδώ του πάρκου, το γνωστό. Σαν διάλειμμα σας το δείχνω αυτό, γιατί τώρα με αυτό που θα δείτε θα εκπλαγείτε. Έως τώρα φτάσαμε λοιπόν στους 13 φρύνους, 2 δεν τους δείξαμε. Λοιπόν, κάτω από κάποια φρεάτια, άλλοι 13. Δείτε εδώ. Αρσενικά θηλυκά και ένα μικρό. 13 πρασινόφρυνοι, Bufotes viridis. Θα τους βγάλω και φωτογραφίες πως είναι μαζεμένοι, είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό είναι αρσενικό. Ακούστε. Άτσι. Έχει μικρά θηλυκά, θα φύγουν άμα τους αφήσουμε τώρα ανοιχτούς. Αλλά θα τους αφήσουμε έναν. Α, αυτό έχει φάει κάτι και είναι αρσενικό. Κάποια έχουν φάει, κάποια δεν έχουν φάει. Εκπληκτικό. Έχει πάρα πολλούς. Και αυτό εδώ είναι ένα ύστερο μετάμορφο. Ίσως τα πρώτα μετάμορφα να έχουν μεγαλώσει παραπάνω. Ως τώρα, φίδιξε, δεν πειράζει. Να το, ο Βασίλης σας είπε. Χαμός από φρυνάκια. Ήρθε η ώρα λοιπόν να τους απελευθερώσουμε ξανά στο μέρος που τους βρήκαμε. Σε αυτό εδώ το κύλο μάτρε. Απλά θα πέφτουν μέσα και αυτοί ξέρουν τι να κάνουν. Αυτό είναι δυνατούλη. Αλλά καλό αρσενικό. Αυτό είναι το αρσενικό που μας έκανε τον ήχο. Νάτρε. Φεύγουμε. Αυτό είναι μικρούλι, αλλά όχι μετάμορφο. Δίπλα είναι και ο αστερόκοσμος, στην έκθεση κάνει η χορύπανση.
ξέρω, θέλετε να ακούτε πιο φυσικούς ήχους. Να. Και μόνο που επιβιώνουν μέσα στο περιβάλλον της πόλης και είναι υγιείς, αυτό είναι ευτύχημα. Όλοι φύγανε, όχι. Ένα μικρό. Τι μικρό που είναι αυτό. Να, δεν προσέχαμε. Κι άλλο. Μικρούλι. Καλή τους τύχη να περάσουν ωραία το χειμώνα. Να αναπαραχθούν την άνοιξη. Και ένα ακόμα λοιπόν 27ος πρασινόφρυνος εδώ. Δείτε. Φούσκωσε πριν, έγινε μπαλίτσα. Μας έβγαλε πολύ τοξίνη, πιο πολύ από όλους. Μύριζε από μακριά τοξίνη. Να τους. Ακόμα έχει, σαν σουσαμάκι, όχι τόσο όπως η μπομπίνα, λίγο σαν λάστιχο, έτσι μυρίζει. Ένα κολόδες γαλακτόδες υγρό. Και τώρα κάθεται εδώ. Το βάλουμε μέσα, μάλλον είναι αρσενικός συγκεκριμένος, μικρός. Δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. 27ος πάντως, 27 πρασινόφρυνους βρήκαμε. Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία το σημερινό Herping, δεν το περίμενα. Μέσα στο χειμώνα, λίγες μέρες πριν το τέλος της χρονιάς, βρήκαμε τα πάντα. Αμέτρητους τρίτωνες, λισοτρίτων graecus, δεν τις μετρήσαμε. Πιάσαμε κανένα 6-7 ενδεικτικά για να τους δείξουμε. Πάρα πολύ ήτανε. Είχε και δύο βαλτοβατράχους, Pelophylax kurtmuelleri. Ακούσαμε τον ένα. Βρήκαμε και νεροχελώνες. Αυτές δεν ήταν άγριες, εντάξει, πρόσθετες στη λίμνη, αλλά ζουν έξω, δραστήριες, δεν ήταν σενάρ και αυτό μετράει. Πιάσαμε δύο, είχε πάρα πολλές. Και στο τέλος, εδώ στο πάρκο με τους πρασινόφρυνους βρήκαμε 27 πρασινόφρυνους κάθε μέγεθος, μπουφότες, viridis. Παντού είναι χειμώνας, οι περισσότεροι είναι κρυμμένοι, κάποιοι είναι αδύνατοι, κάποιοι τρώνε ακόμα. Την άνοιξη θα έρθει η περίοδος αναπαραγωγής, θα έχουμε έκρηξη δραστηριότητάς τους. Τώρα είναι λίγο μαζεμένοι, αλλά πάλι τους βρήκαμε 27. Ποτέ δεν έχουμε ξαναδείξει τόσους πολλούς. Και σίγουρα έχει πολύ παραπάνω εδώ. Ωραία λοιπόν, μεγάλη επιτυχία και αποδεικνύεται ότι δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Γεια σας λοιπόν και του χρόνου!